Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του Mostly Unboxing. Κυριακάτικο πρωινό σήμερα και ξέρετε δεν θέλω να λείπει το Mostly Unboxing από το Κυριακάτικο πρωινό καφεδάκι σας. Να πω ότι σήμερα όχι και τόσο special, αλλά παρόλα αυτά σας κράτησα το My Geek Box του Μαρτίου, το αγγλικό συνδρομητικό κουτί που είναι και το πιο οικονομικό που έρχεται στην Ελλάδα γιατί βγαίνει μόλις στα 20 ευρώ. Έχουμε δει και καλά, έχουμε δει και κακά κουτιά, να πούμε ότι έκανε μια αλλαγή στο κουτί, πλέον το έκανε μαύρο σε σχέση με το κλασικό μπλε που ήταν. Και βγάλανε έτσι και αυτό το G, ας πούμε, έτσι ένα καινούριο σήμα. Ωραίο το κουτάκι, πάνε και ελαφρύ φαίνεται αυτή τη φορά. Να πούμε ότι το Magic Box θα είναι στον ίδιο όμιλο με το Z-Box και το Poppin' Box στον Hard Group όμιλο. Είναι μηνιαίο και το θεματολογία δεν έχει κάποια θεματολογία. Είναι random, ας πούμε, ούτε γενικά ότι είναι μόνο Marvel, ας πούμε, ή πιο γενικές θεματολογίες, ας πούμε, η δύναμη και να έχει δυνατούς χαρακτήρες μέσα ή κάτι που να παραπέμπει σε Star Wars. Ανάλογα για ποια δύναμη μιλάμε. Λέμε τώρα, εδώ έχουμε τελείως random αντικείμενα, μπορεί να έχουμε και 5 διαφορετικές θεματολογίες και ό,τι να είναι απλά να τα ταιριάξει μέσα. Θα δούμε όμως, αυτό καμιά φορά είναι και καλό γιατί δεν περιορίζεται. Θα πούμε ότι έχουμε bubble up, όχι bubble up, plus ας πούμε. Άρα ξεκινάμε με, ήδη φάνηκαν 2 αντικείμενα που τα έχουμε δει παλιότερα σε Z-Box. Κακό αυτό. Και έχουμε μία μπλούζα η οποία φαίνεται πάρα πολύ ωραία. Α, αυτό βασικά μου είναι τίποτα από παλιά ταινία. Όχι, νομίζω και είναι έτσι αυτό το στυλ και καλά για 3D. Να μπορείς το δεις 3D, δίθεν ας πούμε με γυαλιά. Αλλά δεν νομίζω να παραπέμπει κάποιο συγκεκριμένα. Δηλαδή πες να είναι ένα δικό του σχέδιο. Πάμε να το φτιάξουμε αυτή. Να γράφει 3D, 3D image, MGB. Α, όχι, ναι, Magic Box Presents. Όχι, ναι, όντως αυτό το μπλουζάκι πρέπει να είναι δικό του. Αυτό όπως μας τα γράφει και από κάτω τα ψηλά γράμματα ας πούμε. Αν θέλετε να τα διαβάσετε κι εσείς, όχι, MGB και τα σχετικά είναι δικό τους. Ωραίο, ωραίο σχεδιάκι, αυτό κι αν είναι τελείως random, δεν έχει να κάνει με κάτι συγκεκριμένο. Αν και μπορεί να θυμίζει άνετα αρκετές παλιές πιο έτσι καλ ταινίες, ας πούμε. Πάρα πολύ ωραίο. Πάμε και στα αντικείμενα που, που τα έχουμε ξαναδεί, σε Z-Box τουλάχιστον. Ένα ωραίο αντικείμενο, πάρα πολύ ωραίο. Αυτά τα extra γενικά μου άρεσαν πάρα πολύ, βγήκαν πάρα πολύ όμορφα. Και εδώ είναι ο Deathstroke. Αλλά εντάξει, και είναι και λίγο τσιμπημένα αυτά. Δηλαδή, αυτά κάπου στο 24 περίπου εκεί πάνε. Πρέπει να τα έχω δει και σε 25, άντε και λίγο πιο κάτω. 2 πάνω, 2 κάτω. Αυτό δεν χρειάζεται καν να το ανοίξουμε, ας πούμε, γιατί το έχω ήδη ανοιχτό. Και δεν ξέρω τώρα ποιος σκέφτηκε αυτή την ιδέα του έξτρα, ας πούμε, είναι ο μισός με την κανονική στολή που έχει και ο άλλος μισός είναι μέσα. Φαίνεται ο σκελετός, ξέρω εγώ, τα σηκώτια του ή ό,τι άλλο είναι. Και τον έχω ήδη ανοιχτό, γι' αυτό αφού θα μείνει κλειστός. Να πούμε ότι είναι ωραίος, είναι ωραίο γενικά σαν ιδέα έχουν πλάκα αυτά τα X-Ray, αλλά εντάξει, αυτό τον είχαμε δει παλιότερα σε Z-Box. Πάρα πολύ όμορφα, είναι ακριβώς ο ίδιος. Πάρα πολύ ωραίος και περίεργη ιδέα, εντάξει από πίσω είναι ολόκληρος. Δηλαδή ας πούμε αφού τον κάνεις έτσι, κάνουν και από πίσω είναι. Να είναι έτσι μισός μισός από πίσω, γιατί να είναι ολόκληρος ας πούμε. Αλλά είναι λίγο creepy, λίγο περίεργη ιδέα. Ας πούμε τώρα μισός να είναι κανονικά με τη στολή του και το άλλο μισό αφού είναι τα κόκαλα και τα εντόστια του, ας πούμε, ιδιαίτερος. Και το πιστολάκι του που έχει που μπαίνει. Πάρα πολύ ωραίος. Και εδώ να πούμε ότι τα X-Ray, ποια εταιρεία είναι τώρα μαζί με αυτό. Η Mighty Jacks X, μάλλον Mighty Jacks X όπως μας το γράφει εδώ. Δεν ξέρω αν κάποια συγκεκριμένη εταιρεία αυτά. Έχουμε και το αυτοκόλλητο αφεντικότητα από κάτω. Καλό αυτό. Made in China εννοείται και τα σχετικά, αλλά πάντα είναι ένα license αντικείμενο. Και είναι όμορφα και είναι λίγο τσιμπημένα γενικά αυτά τα X-Ray. Λοιπόν, πάμε στο άλλο αντικείμενο που σας είπα ότι έχουμε ξαναδεί. Ή όχι, δεν ήταν, όχι. Batwoman, ο Catwoman ήταν. Δηλαδή αυτό το σημαίακι το οποίο και αυτό το είχαμε δει σε Z-Box. Αν θυμάμαι καλά και εκείνο ήταν η Catwoman. Κάπως έτσι. Τώρα το ένα το είχα κρατήσει έτσι, τώρα ίσως είναι ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε και ένα. Γενικά είναι η Catwoman σε bombshell μορφή ας πούμε. Και έτσι ένα σημαίακι, ξέρω εγώ, ας το πούμε πιο ελληνικά. Ωραίο, πλάκα έχει σαν αντικείμενο, αλλά επίσης σαν αντικείμενο που το έχουμε ξαναδεί. Ξέρεις αυτή η κλασική μπαλίτσα που παίζουν στον Hard Group με το stock τους ας πούμε, να έχουμε stock από αυτά. Παιδιά βάλε εδώ στο Magic Box, μια βάλε εδώ στο Z-Box. Κακό αυτό. Ωραίο σημαίακι, αλλά κακό γενικά το σκηνικό ότι έχουμε ξαναδεί αυτά τα δύο αντικείμενα ήδη. Και έχουμε ένα τελευταίο αντικείμενο, ναι. Εντάξει, εδώ τι είναι αυτό. Σε PlayStation παραπέμπει, είναι PlayStation για τα σχετικά trademark. Και ποτέ έτσι ένα ωραίο artwork, ας πούμε, με το κλασικό. Βασικά, όχι, δεν είναι το κλασικό, είναι το controller του PlayStation 4. Αυτό. Πάρα πολύ ωραίο. Και έχει έτσι ένα ωραίο artwork για τους fan του PlayStation 4. Πίσω τι μας λέει. GBI. Α, και αυτό από το GBI είναι. Μάλιστα.
Εδώ αυτό που βλέπουμε η GBI, η κλασική γνωστή εταιρεία που βγάζει αφίσες και τέτοια. Πλάκα έχει αυτό σαν αντικείμενο, αλλά όχι κάτι ιδιαίτερο και είναι έτσι αρκετά τσαλακωμένο, μια και ήταν στο κουτί. Και το τελευταίο, μια καρτούλα που βάζουν πάντα. Ναι, και αυτή σε αυτό το στυλ του 3D, βασικά είναι έτσι. Και αυτά που μας γράφει από πίσω, DC, Marvel Figure, Bombshell, Pennant, α, Pennant το λένε αυτό ας πούμε, 3D, Magic, Box Exclusive της, ενώ το dessert δεν μας λέει από κάπου, οπότε λογικά είναι δικό σου, ναι, νομίζω, κατάλαβα, PlayStation, Live Fast, Play to Win, ωραίο, και αυτό, ακόμα α, έλα ρε φίλε, δηλαδή, εντάξει, και Super Gear, δηλαδή μπορεί να τυχεί ένα με Super Gear, αλλά τύχαμε την Catwoman. Οπότε αυτή μπορεί να πάει για τράμπα άνετα με μια Super Girl, γιατί την Catwoman νομίζω την ξανά έχω. Και αυτός εδώ ήταν να τύχουμε ή το X-Ray ή ένα Q-Fig του Deadpool. Κακό αυτό. Δηλαδή αυτό που γράφει πάνω θα μπορούσε να ήταν ένα Q-Fig του Deadpool. Αυτό ήταν ακόμα καλύτερο. Αν και αυτά εδώ σαν αξία είναι λίγο πιο ανεβασμένα από τα Q-Figs, αλλά τα Q-Figs είναι πολύ ωραία. Και αυτό το έχω ήδη διαφορετικά, αλλά ένα πολύ ωραίο αντικείμενο. Πλάκα έχει σακουτάκι, αλλά το μαγείο που ξανά άρχισε πάλι να παίρνει την κάθε φορά. Εντάξει, μια ανεβαίνει, μια πέφτει. Γενικά αυτό παίζει να ξέρω εγώ. Οι ομάδε του, μια η ομάδα, η μία ομάδα να φτιάχνει, η καλή ομάδα ας πούμε να πηγαίνει στο Z-Box για να φτιάχνει λίγο το Z-Box, μια να πηγαίνει στο Magic Box και να φτιάχνει λίγο το Magic Box ή να αλλάζουν λίγο να παίζουν μπαλίτσα. Ή απλά ο Hot Group να δίνει βάση μια στο ένα κουτί και μια στο άλλο. Αν και εντάξει, και το Z-Box τελευταία είναι λίγο κάπω. Αλλά το Magic Box είναι το δεύτερο κουτί που παραλαμβάνουμε που έχουμε ήδη αντικείμενα που έχουμε ξαναπαραλάβει. Έστω σε Z-Box και μακάρι να μην συνεχιστεί αυτό το πράγμα γιατί είχαμε νέο κουτί αλλά έχει χαλάσει το περιεχόμενό του. Αυτά παιδάκια μου δείχνει, βασικά ναι, πριν κλείσουμε το βίντεο να κάνουμε μια έτσι σύντομη εκτίμηση. Αυτό το σημαίακι πέραν όπως μας το λέει ας πούμε το πολύ αδεκάρικο γιατί είναι τσόχα αδικεί λίγο παραπάνω 10, 2 πάνω, 2 κάτω ξέρω εγώ εντάξει εδώ έχουμε ένα χαρτόνι ή κλασική καρτούλα που μας λέει πάντα τι έχει μέσα η οποία δεν έχει κάποια αξία. Αυτό εδώ το οποίο είναι ένα καλό, έτσι, καλή εκτύπωση και από την GPI. Τώρα αυτό δηλαδή μπορεί να το βρίσκεις και κάνα 3 ευρώ, ξέρω εγώ. Μπορεί και λίγο παραπάνω. Τα extra είναι κάπου στο 20, αν θυμάμαι καλά. Τα extra γενικά περίπου εκεί μένουν ότι μπορεί να βρίσκει και στα 25, μπορεί να βρίσκει και λίγο πιο κάτω. Και τα μπλουζάκια τους, τα οποία δεν έχουν και πάρα πολύ ωραία στάμπα, δεν έχουν πολύ καλή ποιότητα στάμπας. Αλλά έχει έτσι ωραία σχεδιάκια συνήθως, έτσι δικά του μοναδικά σχεδιάκια. Αυτό κάπου στα 10 με 15 ευρώ περίπου και να το πούμε. Μικρότσικο κουτί, σχετικά λίγα αντικείμενα έχει σαν κουτί και εντάξει για κάποιον που το παίρνει πάλι πρώτη φορά σαν κουτί μπορεί να είναι καλό. Έτσι, αυτό, αυτό και καλά η μπλούζα δεν μ' άρεσε και αυτό ας πούμε έτσι πιο light αντικείμενο. Στην ουσία αυτά τα δύο είναι τα πιο καλά αντικείμενα, τα οποία όμως τα έχουμε ήδη. Αυτά παιδάκια μου δείτε και στο βίντεο, γράψτε κάτω στα σχόλια πως σας φάνηκε. Εμένα δεν μ' άρεσε αρκετά και θα δούμε, τι θα γίνει με το Magic Box. Γιατί μ' αρέσει ώρες-ώρες τα κουτί, αλλά ώρες-ώρες με σπάει και τα νεύρα. Αυτό νομίζω και για σήμερα. Να σας ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο κυριακάτικο πρωινό και ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλα γαμάτα και geek βίντεο, κυρίως unboxing, συνδρομητικά κουτιά, Funko Pop, πιο premium φιγούρες και αγαλματίδια και πολλά άλλα κοινωνία που έρχονται, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από μένα.